Τα πλάνα λοιπόν από την άφιξη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κάρολου Παπούλια. Εκεί είναι και ο Βασίλης Χιώμος, ο ανταποκριτής μας στα Γιάννενα. Αυτή τη στιγμή, Ντένια, όπως βλέπετε, ο Πρόεδρος, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, μεταβαίνει στο εκλογικό τμήμα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Κοντά του είναι ο Δήμαρχος της πόλης των Ιωαννίνων, ο κύριος Φίλιππας Φίλιος. Καλημέρα, τα τελευταία μέτρα, Ντένια, πριν στάσουμε στην αίθουσα που θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα. Ναι, να πούμε βέβαια ότι η κάμερα, ως ήθιστε, θα τον ακολουθήσει και εντός του εκλογικού τμήματος. Βλέπουμε τα πλάνα λοιπόν, τα εσωτερικά πλάνα από την είσοδο του κυρίου Παπούλια στο εκλογικό τμήμα. Εισήλθε λοιπόν, όπως βλέπουμε, ο κύριος Παπούλια στο εκλογικό τμήμα. Τώρα είναι έτοιμος να δώσει την ταυτότητά του για να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων, όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Είμαι μέσα στο χώρο. Βλέπουμε τον πρόεδρο να μιλάει με την Εφορευτική Επιτροπή, με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το δικαστικό αντιπρόσωπο. Και τώρα να παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια. Κατευθύνεται λοιπόν ο κύριος Παπούλιας στο παραβάν, πίσω από το παραβάν, προκειμένου να ψηφίσει. Και η κυρία Παπούλια και η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, είδαμε ότι μπήκε στο παραβάν για να ασκήσει και αυτή το εκλογικό της δικαίωμα παράλληλα με τον σύζυγό της. Και να πούμε βέβαια ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Παπούλιας, ασκεί πάντα το εκλογικό του δικαίωμα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στα Γιάννενα. Λοιπόν, βγαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το παραβάν, κρατώντας το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στο χέρι. Που θα ρίξει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Είμαστε στο 239, εκλογικό τμήμα. Στο συγκρότημα της Ζωσιμάς Ακαδημίας. Λοιπόν, μόλις έριξε το φάκελο λοιπόν ο κύριος Παπούλιας και η σύζυγός του ψήφισε και αυτή. Χαιρέτησε τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Και αναμένουμε βέβαια τώρα να εξέλθει του εκλογικού τμήματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να κάνει την καθιερωμένη δήλωση για τη σημερινή ημέρα, για τη σημερινή εκλογική διαδικασία. Και βέβαια για το τι σημαίνουν αυτές οι εκλογές για τη χώρα μας σε αυτή την δύσκολη περίοδο που διανύει η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή Ντένια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Βασίλης Χιώμος είναι πάντα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτή τη στιγμή κάνει τη δήλωση. Γεια σας. Υπέρτατη στιγμή της Δημοκρατίας.
ο πολίτης με την ψήφο του επιλέγει για το μέλλον του, για το μέλλον των παιδιών του, για το μέλλον της πολιτείας. Πρέπει να έχουμε μια πάντιμη συμμετοχή, καθαρό μυαλό και καθαρές επιλογές για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά από δεύτερα. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά, αφού άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα. Όπως είπε, λοιπόν, είναι μια κρίσιμη μέρα σήμερα, μια σημαντική μέρα για τη Δημοκρατία, καθώς ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, επιλέγει για το μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του. Και μάλιστα, όπως επισήμανε,